Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107 και 4. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Πάνο τον Σιτανίδη. Πάνο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Τάσο μου, τι κάνουμε? Είμαστε καλά. Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, και, εσύ και πάμε τώρα να συνδεθούμε με Αγγλία και με τον Ανδρέα Λασκαράτο, αν πάνε όλα καλά. Ανδρέα, μας ακούς? Κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί εδώ έχουμε ένα θεματάκι με τεχνικά. Ανδρέα, μας ακούς? Βεβαίως. Ω, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και ο Πάνος Σετανίδης στον αέρα, Πάνο. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν μου επιτρέπεις λίγο να διευκολύνω τη συζήτηση. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ανδρέας Λασκαράτος, ο Ανδρέας είναι ο εκπρόσωπος της χώρας μας στους αγώνες αντοχής. Πρωταθλητής στην κατηγορία LMP2 AM στο Asian Le Mans Series. Τέτοιες μέρες πάνω κάτω αγωνιζόταν στις αρχές του χρόνου, όταν και παρακολουθούσαμε στενά τους αγώνες του στο Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι. Στην πορεία αγωνίστηκε φέτος στο European Le Mans Series, θεσμός στον οποίο είχε εμπειρία, άλλωστε έχοντας τριτεύσει ακόμα και στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, ξέρει πάρα πολύ καλά τι πάνε από αγώνες αντοχής. Αγωνιζόταν φέτος με την One Aim Velour Bacorse, σε πίστες οι οποίες είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, για παράδειγμα η Μόντσα, το Πολικά, το Σπα, τις ξέρουμε όλοι από τη Φόρμουλα 1. Η ουσία για μένα είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό θεσμό. Γενικά οι αγώνες αντοχής από μικρό παιδί μου έλεγαν κάτι μέσα μου. Οπότε το να βλέπω έναν Έλληνα να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο και σε τόσο συναρπαστικούς θεσμούς, για μένα κάτι λέει. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον έχει να το πει ο ίδιος. Δηλαδή, πέραν της εισαγωγής δικής μου, νομίζω ότι είναι καθήλυνα αρμόδιος ο Ανδρέας να μας βάλει στη θέση του οδηγού και να μας εξηγήσει περισσότερα για το τι κάνει και πώς το κάνει. Με μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, Πάνο. Είμαι διαθέσιμος για ό,τι ερωτήσεις θέλετε ή αν θέλετε να πω και εγώ κάποια πράγματα, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Οπότε ξεκινάμε. Τι είναι αυτό, η κλάση LMP2, να βάλουμε και στον κόσμο αγώνες αντοχής. Τι αυτοκίνητο έχεις, να πούμε δύο πραγματάκια, να ακούσει ο κόσμος να καταλάβει το τι, πού αγωνίζεσαι. Βεβαίως. Οι αγώνες LMP2 προκύπτουν από την συντομογραφία, το ακρονίμιο Le Mans Prototype. Mm-hmm. Είναι τα πρωτότυπα αυτοκίνητα που τρέχουν στις 24 ώρες του Le Mans, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και σε άλλους αγώνες αντοχής όπως της Αμερικής και της Ευρώπης, το European Le Mans Series. Είναι πρωτότυπα διότι δεν βασίζονται σε αυτοκίνητο παραγωγής, δεν μοιάζουν με μία Ferrari, είναι ουσιαστικά μονοθέσια. Mm-hmm. Μοιάζουν σαν φόρμουλες με καπάκι, ας πούμε. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, έχουν πάρα πολύ αεροδυναμική. Φτάνουν τις ταχύτητες των 340 χιλιόμετρων την ώρα, με αντίστοιχα πλευρικές επιταχύνσεις και επιδόσεις. Ουσιαστικά είναι σαν να πούμε μια Φόρμουλα 2, απλά με καπάκι, γιατί για λόγους του πρωταθλήματος αντοχής πρέπει να είναι κλειστά τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Πάνω που κάνει μια ερώτηση, γιατί εσύ βιάζεις, έχεις μια υποχρέωση η οποία πρέπει να φύγεις, να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας και να συνεχίσουμε με τον Ανδρέα. Εμένα αυτό το οποίο μου έκανε ενδιαφέρον όταν είδα από κοντά το τι ακριβώς κάνει και πώς το κάνει ο Ανδρέας, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το καπάκι που δίνει και μια πιο δραματική όψη, αν θέλετε, στα οχήματα, είναι αρκετά στριμωγμένα τα πράγματα εκεί. Άρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να καταλάβει ο κόσμος πώς είναι το περιβάλλον γύρω από τον Ανδρέα και πόσο δύσκολη είναι και η διαδικασία αλλαγής οδηγών. Γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο, σε αντίθεση με τους αγώνες μονοθεσίων, παίζει καθοριστικό ρόλο στους αγώνες αντοχής. Γιατί στα pit stop πρέπει να έχουμε αλλαγή βάρδιας ουσιαστικά, καθότι μοιράζονται χρέη οδηγού. Και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο, για την παρατήρηση αυτή, γιατί πολλές φορές και εγώ ξεχνάω ότι πρέπει να αναλύσουμε κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως να είναι πρωτόγνωρα. Το περιβάλλον του οδηγού, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ στριμωγμένο, διότι είναι ένα αγωνιστικό όχημα στο οποίο ουσιαστικά το κάθισμα του οδηγού μοιάζει με αυτό μιας φόρμουλας στη στάση. Είναι μια μπανιέρα μέσα στην οποία ο οδηγός έχει το κάθισμά του,
το οποίο σε σφίγγει αριστερά και δεξιά, δεν μπορείς να κουνηθείς ούτε χιλιοστό. Έχουμε αριστερά και δεξιά τα προστατευτικά που όταν κλείνει και η πόρτα φτάνουν στο σημείο του κράνους. Οπότε ίσα ίσα απλά μπορείς να έχεις το τιμόνι και τα χειριστήρια με τα κουμπιά πάνω στο τιμόνι. Νομίζω περισσότερο έχουν δει ένα αγωνιστικό τιμόνι αντίστοιχο μιας φόρμουλας, κάπως έτσι είναι και το δικό μας, και κάποια άλλα όργανα. Οπότε μόλις κλείσει, τα πόδια φτάνουν βαθιά, ψηλά και αυτά στριμωγμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Στην αλλαγή οδηγών, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή είμαστε από 2 έως 3 οδηγούς, πρέπει στο pit stop που έχει και αλλαγή οδηγού, να λυθούν οι ζώνες, να βγει ο ασύρματος, να βγει ο οδηγός, να βγάλει, αν έχει και αλλαγή καθίσματος, έτσι, μια διαμόρφωση έξτρα ο ένας ή ο άλλος, να μπει ο επόμενος, να μπει, να δεθεί, να το συνδέσουν με τους ασύρματους, τα νερά του κλπ. Και όλο αυτό γίνεται σε περίπου 25 με 28 δευτερόλεπτα. Πόσο? 25 δευτερόλεπτα. Έχω περίμενα να πεις κανένα 2 λεπτά, 3, καθόμαστε μέχρι να αλλάξουμε. Είναι Τάσο μου, αν μου επιτρέπεις, μια φοβερή χορογραφία αυτή. Πραγματικά. Την οποία δοκιμάζουν κατά τη διάρκεια του τριημέρου και όποιος μπει στη σελίδα του Αντρέα Λασκαράτου στο social media, κυρίως στο Instagram, νομίζω το βρήκε πιο εύκολα, υπάρχουν τέτοια βίντεο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα γίνεται και αυτό. Γιατί, ξέρεις, στους αγώνες του Motorsport κοιτάμε πάντα τον χρόνο, την επίδοση του οδηγού που είναι εκείνη τη στιγμή στο spotlight, μέσα στην πίστα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράπλευροι παράγοντες οι οποίοι κρίνουν την επιτυχία ή αποτυχία, που έχουν να κάνουν με το σύνολο του οργανισμού και τη συνεργασία την οποία πρέπει να έχουν οι οδηγοί, παρότι όταν βγαίνουν στην πίστα ο καθένας είναι μόνος του, αλλά στην πράξη αλληλεπιδρούν σε αρκετές περιπτώσεις. Πραγματικά δηλαδή, η ομάδα πρέπει να είναι όντως χορογραφία και συντονισμένη για να μπορέσει 28 δευτερόλεπτα να κάνουν αυτές τις αλλαγές, είναι κάτι εξωπραγματικό ακούγεται. Σαφέστατα, διότι είναι και το άνοιγμα της πόρτας, να βγει ο οδηγός από την πανιέρα για να βγει, είναι πάρα πολύ χαμηλά, άρα πρέπει να βγει γρήγορα, να βγει ο επόμενος και οι ζώνες να είναι στο σωστό σημείο, γιατί άμα κάτσουμε πάνω στις ζώνες, μετά θέλουμε άλλα 20 δευτερόλεπτα. Η διαφορά εδώ είναι ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο γρήγορος 3 δέκατα το γύρο, έτσι. Αλλά άμα χάσουμε 3 δευτερόλεπτα, ουσιαστικά, είναι σαν να έχουμε χάσει 10 γύρους σε μια αλλαγή. Αυτό που χτίζει ένας οδηγός πιο γρήγορος μπορεί να χαθεί μέσα σε μια αλλαγή πολύ γρήγορα. Ή στο πώς μπαίνει από τα pitch, στο πώς βγαίνει από τα pitch, στο πώς θα χειριστεί τα λάστιχά του βγαίνοντας, που ίσως είναι λίγο πιο κρύα, με γεμάτο ρεζερβουάρ, πόσο γρήγορα θα πιάσει ρυθμό. Επομένως, σε εμάς οι επιδόσεις που ένας οδηγός κρίνεται είναι πιο σφαιρικές. Πρέπει να έχει, δεν είναι μόνο η απόλυτη επίδοση στον χρόνο στην πίστα, αφού έχουν ζεσταθεί όλα. Είναι όταν θα αναλάβει, όταν θα βγει, όταν θα έχει ψηλό φορτίο καυσίμου, γιατί όταν γίνεται αλλαγή οδηγού μπορεί κάποιος να κρατήσει τα παλιά λάστιχα, αλλά να έχει 100 κιλά καυσίμου. Nice. Το οποίο ουσιαστικά φέρνει σε δύσκολη θέση τον οδηγό, έτσι. Γιατί 100 κιλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε κάτι το οποίο ζυγίζει 800 σύνολο, 780. Επομένως, η είσοδο στα pitch π.χ. μπορεί κάποιος να χάσει και εκεί 1-2 δευτερόλεπτα. Στο πόσο γρήγορα και κοντά σταματάει εκεί που του λέει, που του δίνουν σήμα. Γιατί εμείς τρέχουμε με 40 αυτοκίνητα, όχι 22. Στο pit lane γίνεται χαμός. Επομένως, μπορεί πολλές φορές ο μπροστά με τον πίσω, αν και οι τρεις μπούμε την ίδια ώρα, έχουμε μισό μέτρο διαφορά προφυλακτήρα με προφυλακτήρα. Συν τους ανθρώπους που αλλάζουν λάστιχα, που βάζουν έναν φωδιασμό, γίνεται ένας χαμός. Επομένως, όλα αυτά παίζουν, όπως είπε και ο Πάνος, καθοριστικό ρόλο και είναι πράγματα τα οποία προπονούμε, κάνουμε το driver change practice, πρέπει να ξέρουμε κάθε χέρι και σημείο του οδηγού που πάει και τι κάνει και τι θα πιάσει αυτομάτως. Όλα γίνονται πλέον αυτοματοποιημένα όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να τα εξελίσσουμε. Πάνω, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, αλλιώς θα σας αποδευμίσουμε. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εννοείται. 2 ερωτήσεις και αφήνω, δίνω την μπάλα πλέον να τα πείτε μόνοι σας. Το πρώτο είναι, ξέρεις, ο Αντρέας δεν το καταλαβαίνει γιατί εντός πίστας έχει αντιπάλους, έχει άλλα αυτοκίνητα. Το ένα είναι κίτρινο, το άλλο είναι κόκκινο, το άλλο είναι μπλε, δεν έχει σημασία. Εμείς, οι κοινοί θνητοί, παρακολουθούμε τους αγώνες και βλέπουμε ότι στο κιτρινό μαύρο μονοθέσιο ήταν το όνομα Αντρέας Λασκαράτος, στο κόκκινο δίπλα του ήταν το όνομα Ρόμπερτ Κουμπίτσα, στο άλλο πιο δίπλα Χουάν Πάμπλο Μοντόγια.
ονόματα τα οποία είναι θρύλοι του παγκόσμιου motorsport και εμένα με εξητάρει το γεγονός να βλέπω έναν Έλληνα να μάχεται σε τέτοιο επίπεδο. Έθελα λοιπόν το input του Ανδρέα στο πόσο εξισώνεται το κάθε όνομα όταν βγαίνει στην πίστα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν τον νοιάζει και δεν ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι στο διπλανό αυτοκίνητο, είναι απλά ένας αντίπαλος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο πάντα συζητάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνικές προσπάθειες στο εξωτερικό, το κατά πόσο έχει τη στήριξη την οποία χρειάζεται για να μπορεί να προχωράει. Γιατί, για παράδειγμα, είδαμε ότι στην Φόρμουλα 2 ανακοινώθηκε προημερικών ημερών Τούρκος οδηγός, ξανά σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουν ταλέντο, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες, υπάρχει στήριξη η οποία βοηθάει κάθε αγωνιζόμενο να δείξει το ταλέντο του. Το δεύτερο λοιπόν σκέλος της ερώτησης θα είναι αυτό. Πόσο, από πού έχει βοήθεια ο Ανδρέας, πόσο σημαντική βοήθεια έχει και τι άλλο μπορεί να γίνει για να βοηθηθούν οι προσπάθειές του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ένα θεσμό που υπάρχουν οδηγοί από όλο τον πλανήτη. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πάνω, ευχαριστώ. Αφενός, ο πρώτος σκέλος σχετικά με άλλους οδηγούς. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα και ήμουν σε LMP3 τότε, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, πριν από αρκετά χρόνια, 4 χρόνια, που μεταπήδησα στους αγώνες αντοχής, με πέρασε ο Μπρούνο Σένα. Και το είδα και είδα το κράνος του να περνάει. Γιατί, εντάξει, μπορούμε να δούμε έτσι κάπως δεξιά, ήμουν στο Ποδρικάρ. Και είχα ένα δέος, ότι είναι ο Μπρούνο Σένα. Είναι ο Φιος Φάιτον Σένα, ο άνθρωπος έτρεχε Φόρμουλα 1 και είναι δίπλα μου. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το χειριστώ με μια ψυχολογία που κάποιοι οδηγοί έχουν άλλη αντιμετώπιση, του στυλ δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι, κάνε στην άκρη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τρομάζουν ή να νιώθουν ένα δέος, οπότε ανάλογα τον οδηγό. Εγώ προσωπικά αυτό που έκανα ήταν ουσιαστικά να διηλύσω μια εμπειρία από τον κάθε οδηγό, ώστε τουλάχιστον να ξέρει ότι με περιμένει στην πίστα, μαθαίνοντάς τους. Μόνο αυτό στο τέλος κατέληξα να κάνω. Δηλαδή, να ξέρω το στυλ του οδηγού, πώς θα αμυνθεί, πώς θα επιτεθεί, ώστε να μπορώ να το διαχειριστώ αντίστοιχα. Τα ονόματα νομίζω εξισώνονται στην πίστα. Έτσι, φυσικά και ένας Κούμπιτσα και ένας Σένα και ένας Μοντόγια είναι γρήγοροι οδηγοί. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Βοηθάνε πολύ τα ονόματά τους στο θεσμό. Το να έχουμε τόσους ανθρώπους από τη Φόρμουλα 1 μέσα στην πίστα βοηθάει πάρα πολύ στην αναγνωρισιμότητα του Λεμάν, που και ο Αλόνσο έχει τρέξει στο Λεμάν και διάφοροι άλλοι. Επομένως είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα ποιος είναι στο άλλο αυτοκίνητο, με απασχολεί να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι της ερώτησης. Όσον αφορά την υποστήριξη, θα πω ότι εδώ και 2 χρόνια έχω συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα κύριο Δημήτρη Φραγκάκη του ΕΟΤ. Έχω τη στήριξη του Visit Greece, το οποίο δίνει και τα αυτοκίνητα. Είναι μοναδική στήριξη που έχω από την Ελλάδα. Δυστυχώς ο ΕΟΤ βέβαια έχει budget, έχει προϋπολογισμούς, δεν είναι οικονομική υποστήριξη. Ενώ δίνουν οι άνθρωποι τα μέγιστα στο βωμό του motorsport, τα μέγιστα τα δικά μας από αυτό το κομμάτι, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός που μπορώ να εγώ να έχω για μια τέτοια καμπάνια δεν είναι αρκετός πολλές φορές. Αλλά είναι η μοναδική υποστήριξη που έχω, γι' αυτό με ευγνώμων στον ΕΟ και την υποστήριξη που έχω από εκεί. Όσον αφορά τον Τσέμ, ο οποίος πάει Φόρμουλα 2 με υποστήριξη της Τουρκίας, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία, πιστεύω, στη χώρα μας. Άλλα υπουργεία δεν μπορούν να, και το κατανοώ, δεν μπορούν να υποστηρίξουν έναν αθλητή, γιατί δεν μπορούν να διαχωρίσουν έναν αθλητή μόνο. Η ελληνική κυβέρνηση, απ' την άλλη, δεν ξέρω τι θα ήθελε να κάνει. Ιδιώτες, δεν υπάρχει από Έλληνα ιδιώτη η εταιρεία, η βιομηχανία, κάποια άλλη υποστήριξη. Επομένως, εγώ τρέχω με τα χρώματα της Ελλάδας
και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται με ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Πάνω να σας αφήσουμε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Και θα ακούσω την κουβέντα σας, το τι θα πείτε από εδώ και πέρα. Βεβαίως, όταν μετά θα το ανεβάσετε στα social media του Λιμπέρο. Καλή συνέχεια. Έγινε πάνω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα, όντως η στήριξη πρέπει να είναι πολύ σημαντική. Πάλι καλά που βρέθηκε ο ΙΟΤ και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Πώς έχεις βρεθεί σε αυτόν τον κόσμο των αγώνων αντοχής? Ξεκίνησα 10 χρονών. Ξεκίνησα από το ΚΑΡΤ, όπως έχουν ξεκινήσει και όλοι όσοι ασχολούνται με το... Όλοι όσοι είναι στη Φόρμουλα 1, στο Λεμά, όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί ξεκινούν από το ΚΑΡΤ. Επομένως, αυτός είναι και ο... Από εκεί ξεκίνησα, 10 χρονών. Μεταπήδησα στους ελληνικούς αγώνες, μετά σε μονοθέσια και μετά βρέθηκα εκεί που είμαι πλέον σήμερα. Οπότε υπάρχει μία 25ετή πλέον εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. 25 χρόνια στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, 25 χρόνια τρέχεις σε αγώνες από τις πιο μικρές κατηγορίες μέχρι τις πιο μεγάλες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου μέχρι τώρα? Οι δύσκολες στιγμές είναι ανάλογα πώς τις κρίνουμε. Σίγουρα... Εσύ σαν οδηγός, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στην πίστα? Για να καταλάβουμε εμείς που δεν τρέχουμε, πώς το βλέπει ένας οδηγός αγώνων. Σίγουρα ήταν το κομμάτι του άγχους στο να αποδείξω ότι ένας Έλληνας μπορεί να είναι εκεί που είναι, μέχρι να κερδίσουμε και ένα παγκόσμιο τίτλο. Mm-hmm. Και θα πω ότι το πιο δύσκολο ήταν να διαχειριστώ υπήρχε ένα ατύχημα τον Οκτώβριο, mm-hmm. Όπου τραυματίστηκα, έσπασα ένα σπόνδυλο, ράγισα λίγο ένα σπόνδυλο, προσπαθώντας να αποφύγω άλλο οδηγό, για να μην τον χτυπήσω, και γιατί ήταν λίγο έτσι περίεργη η κατάσταση. Και μετά τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι καλά δεν είδες τον τοίχο, καλά τι έκανες εκεί, και να πρέπει να αποδείξω ότι με πείραξε κάπως. Μετά το διαχειρίστηκα όπως οι περισσότεροι αθλητές, γιατί ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε τέτοια θέση. Κάποιοι να λένε καλά έκανε, μην τον πειράζεται, κάποιοι να λένε καλά που πας, δεν βλέπεις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσω. Θα πω ότι αυτό ήταν, είναι και πρόσφατο, είναι μόνο 3 μηνών. Επομένως θα πω αυτή είναι στη... κάτι ήταν δύσκολο. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Δύσκολα, κακά τα ψέματα, για εσάς τους αθλητές, για κάποιοι οι οποίοι προβάλλονται στους αγώνες ταχύτητας ή οποιοδήποτε άλλοι αθλητές, είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο κομμάτι να διαχειρίζεσαι και αυτά που σου έρχονται, τα σχόλια από τους ανθρώπους, οι οποίοι μερικοί δεν έχουν και ιδέα από αγώνες, κακά τα ψέματα, απλά κρίνουν τη στιγμή εκείνη ότι φταίσαι εσύ, ότι. Σε πολλά πράγματα, και πόσο δύσκολο είναι το διαχειριστείτε, γιατί είναι θέμα ψυχολογίας. Και κατάψαμε και αγώνες ταχύτητας, είναι θέμα ψυχολογίας. Πόσο έτοιμος είσαι να μπεις, τι ψυχολογία έχεις εκείνη τη στιγμή στον αγώνα? Ναι, σαφέστατα. Εντάξει, εγώ δεν φαίνεται πολλές φορές στην κάμερα. Όταν κάποιος έχει ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων, 220-250, και συμβαίνει κάτι και προσπαθεί να μην χτυπήσει τον άλλο οδηγό ή οτιδήποτε τέτοιο, εντάξει, όλα παίρνουν ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου, όλοι μπορούν να κρίνουν, δεν το συζητάμε. Απλά ήταν κάτι καινούριο για μένα και πλέον το έμαθα και ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Μπράβο σου, Ανδρέα, και είναι κάτι για το οποίο πλέον μαθαίνεις εμπειρικά πλέον, σιγά σιγά θα αρχίσεις να μαθαίνεις πολύ περισσότερα στο να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, για ποια ομάδα ασχολείσαι, με ποια ομάδα μάλλον τρέχεις, για να ακούσει και ο κόσμος, για να ξέρουμε πλέον με ποια ομάδα τρέχει ο Ανδρέας Δασκαράτος. Και ποια είναι τα σχέδιά σου για το 2022, τι έχει πλέον σαν στόχο ή σαν στόχος ο Ανδρέας Δασκαράτος στο motorsport? Λοιπόν, εγώ υπέγραψα ένα συμβόλαιο με τη Ferrari ως προπονητής πέρσι, αλλά πολύ αργά, το Νοέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα συνεχιστεί και το 2022, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, είμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων. Πάντα για μας αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι πριν ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα ή Ασίας ή Ευρώπης ή κόσμου. Θα τονίσω ότι ενώ έχω την υποστήριξη που είναι η μέγιστη, αυτή τη στιγμή όμως δεν συμβαδίζει πολλές φορές με αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή
στη Φόρμουλα 1 οι οδηγοί φέρουν χορηγίες, ναι, οι περισσότεροι όπως και σε εμάς. Εμάς οι χορηγίες που απαιτούνται είναι περίπου για ένα επαγγελματίο οδηγό των 100.000, 200.000 και πάνω για όλη τη χρονιά. Εγώ έχω το 1/6 από αυτό. Επομένως είμαι πάντα σε μια δυσμενή κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Αλλά είμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να πάω πάλι στην Ασία σε ένα μήνα. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και υπάρχει και συνεχίζουμε μάλλον με την ομάδα την περσινή, η οποία λέγεται One Aim, για το European Le Mans πρωτάθλημα, ή να μεταπηδήσω στα αυτοκίνητα GT. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν προσφορές στο τραπέζι, αλλά πρέπει να είμαι προσεκτικός, ώστε ό,τι διαλέξω να έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα για την προβολή της χώρας μας. Γιατί ο μόνος χορηγός που έχω είναι η χώρα μας ουσιαστικά. Επομένως, θα πρέπει να είναι ένα πρωτάθλημα που έχει την αντίστοιχη προβολή. Αλλά τα πρωταθλήματα της αντίστοιχης προβολής χρειάζονται και περισσότερες χορηγίες. Επομένως, προσπαθώ να ισορροπήσω αυτά τα δύο αυτή την περίοδο. Αλλά θα γνωρίζω, πιστεύω, μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου. Τι θα ήθελε ο Αντρέας Δασκαράτος, πού θέλει να αγωνιστεί? Γιατί άκουσα και Φεράρι τώρα και όσο οπαδός τον τυφώζει, πραγματικά σαν καμπάνες ακούστηκε στα αυτιά μου αυτό το όνομα Φεράρι. Είναι, είμαι λάτρης, άρρωστος με τους Ιταλούς εδώ και πολλά χρόνια. Για την ιστορία τους και μόνο, άσε την φόρμουλα, για την ιστορία τους πιο πολύ. Πού θα ήθελε ο Αντρέας Δασκαράτος, τι θα ήθελε το 2022 αγωνιστικά? Θα ήθελα το εξής. Θα ήθελα να αγωνίζομαι όσο πιο ψηλά γίνεται. Το πιο ψηλό πρωτάθλημα είναι το παγκόσμιο αντοχής και το Le Mans. Εγώ θα ήθελα να είμαι στο LMP2. Το LMP2 όμως, εκτός από το ότι παίζουν ρόλο συνομικοί κανονισμοί, γιατί πέρσι στην Ασία με προσέλαβαν αποκλειστικά με πληρωμή, γιατί χρειαζόντουσαν τη δική μου, ας πούμε, εμπειρία. Φέτος αλλάζουν, πάλι κανονισμοί, μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Εγώ θα ήθελα να τρέχω όσο πιο ψηλά γίνεται. Το LMP2 όμως χρειάζεται 200-300.000, το LMP3 λιγότερο, τα GT και αυτό λιγότερο. Η Ferrari, ναι, θα ήθελα να με έχει στο πρωτάθλημα, αλλά και εκεί χρειάζεται υποστήριξη. Και δυστυχώς, δηλαδή το νούμερο που έχω αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και μια ομάδα που της αρέσει αυτό το νούμερο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα GT που της αρέσει αυτό το νούμερο, γιατί η εργοστασιακή ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει capacity για το δικό μου, ας πούμε, επίπεδο ικανοτήτων. Επομένως, θα πρέπει να πάμε σε μία από τις ομάδες που συνεργάζεται. Η ομάδα που τρέχει τα αγωνιστικά της Ferrari, AF Corse, μου είπε, σε θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη χορηγία, γιατί η Ferrari το κάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι, δεν είναι ένα επίπεδο το οποίο θα το κάνει μισό, θα το κάνει όσο καλύτερα γίνεται η ομάδα αντίστοιχα, οπότε δεν ξέρω αν θα ρίσκαρε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με λιγότερα χρήματα. Οπότε εδώ καταλήγουμε. Θα ήθελα να είμαι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πρέπει να είμαι και προσγειωμένος ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί φέτος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Ανδρέα, όσο ταλέντο και να έχει ένας οδηγός που μπορούν να δούνε οι ομάδες που βλέπουν εσάς και σας παρακολουθούν στη διάρκεια των αγώνων, βλέπουν το ταλέντο σας, βλέπουν τι μπορεί να κάνουν. Δηλαδή, όσο ταλέντο να έχει, δηλαδή, αν βλέπουν ότι βλέπουν τον επόμενο Σένα, σαν οδηγό, να πιάσουμε τώρα τον αείμνηστο, στο τιμόνι, παρόλα αυτά παίζει μεγάλο ρόλο και το οικονομικό. Είναι κάτι για το οποίο και τα δύο πάνε μαζί. Το ένα πιο πολύ απ' το άλλο δεν γίνεται. Σίγουρα, επίσης, οποιοδήποτε, γιατί ανέφερες τον Ayrton, αλλά και ο Max και πολλοί άλλοι οδηγοί, το ταλέντο πρέπει να το γυαλίσεις, ας πούμε, να το εξασκήσεις λίγο. Δεν μπορεί να είναι τελείως ατόφιο. Αυτό χρειάζεται κάποιες ώρες, όπως και στο βιολί, όπως και στο μπάσκετ, δηλαδή και ο Γιάννης ο Αντετοκούνμπο ή οποιοδήποτε άλλος μπασκετμπολίστας ή τενίστας ή ποδοσφαιριστής, κάνουν προπόνηση. Σε εμάς η προπόνηση έχει ένα κόστος. Ανά χιλιόμετρο, ανά μέρα, ανά πίστα. Μέχρι να αποδείξει κάποιος ότι ναι, δηλαδή δεν μπορεί να εμφανιστεί κάποιος πρώτη μέρα, μπορεί να δείξει δείγματα. Αλλά ο άνθρωπος που θα επενδύσει πάνω του, όπως στον Χάμιλτον επένδυσε η McLaren 13 χρονών και είπε, έλα σε εμάς. Και αντίστοιχες περιπτώσεις,
να δείξει το δείγμα γίνεται. Να το ξεδιπλώσει, χρειάζεται υποστήριξη. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάποια τέτοια υποστήριξη και κακά τα ψέματα δεν είμαι και πλέον σε ηλικία που θα μπορούσε κάποιος να επενδύσει να πάμε σε Φόρμουλα 1. Επομένως είναι κάτι το οποίο και νέος οδηγός να υπήρχε που είχε το ταλέντο για να πάει σε Φόρμουλα 1, δεν ξέρω αν θα έβρισκε την πόρτα από άποψη οικονομική για να πάει. Μάλιστα, δύσκολα είναι. Η όρη συμμετοχής κακά τα ψέματα στους αγώνες motorsport θέλει χορηγίες, θέλει πολλά πράγματα εκτός από το ταλέντο όπως είπες, θέλει και πολλή στήριξη γιατί οι ομάδες ψάχνουν λεφτά, δεν είναι ότι και αυτές τα βγάζουν από μόνες τους, θέλουν έσοδα για να παρουσιάσουν το έργο τους στην πίστα. Σωστά, ακριβώς. Αντρέα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, έστω και λιμενικά από Αγγλία. Πραγματικά να άκουσε ο κόσμος έναν Έλληνο ο οποίος έχει την υποστήριξη της Ελλάδας μέσω του ΙΟΤ και τη διαφημίζει τη χώρα μας παντού. Θα χαρώ σίγουρα να σε ξαναέχουμε κάποια στιγμή με περισσότερα νέα, το αν έχεις υπογράψει ή ποιαν επόμενη ομάδα σου και όλα αυτά που θέλεις αγωνιστικά να πετύχεις, μέσα στην καρδιά μου να τα πετύχεις, ό,τι έχεις στόχο για το 2022 και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Οπότε θέλουμε την επόμενη φορά να τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.